Το μάθημα με δύο σημαντικούς ορισμούς, στους οποίους θα συναντήσουμε κατά κόρον στη συνέχεια, το υπογράφημα και το επαγόμενο υπογράφημα. Είναι δύο ορισμοί τους οποίους χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε ένα μέρος του γραφήματος, σε ένα κομμάτι του γραφήματος. Και ο πρώτος ορισμός, το υπογράφημα, είναι ένας πολύ φυσικός ορισμός. Όταν θέλουμε να αναφερθούμε σε ένα κομμάτι του γραφήματος, στην ουσία επιλέγουμε όποιες κορυφές θέλουμε και όποιες ακμές θέλουμε. Οπότε οποιοδήποτε κομμάτι του γραφήματος θα αποτελείται από κάποιες κορυφές και κάποιες ακμές του αρχικού γραφήματος, εννοείται. Το επαγόμενο υπογράφημα είναι ένας λίγο πιο ιδιαίτερος ορισμός. Είναι ένας εναλλακτικός τρόπος να αναφερθούμε σε ένα κομμάτι του γραφήματος και θα το δούμε στη συνέχεια. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τον ορισμό του υπογραφήματος. Έστω ένα γράφημα λοιπόν G ίσον V, ε. Υπογράφημα του G καλείται το γράφημα G τόνος ίσον V τόνος ε τόνος. Όπως βλέπεις λοιπόν, είναι ένα γράφημα και το υπογράφημα, είναι ένα μέρος του γραφήματος που, όπως λέει εδώ, μπορεί να περιέχει κάποιες κορυφές του γραφήματος, στην πραγματικότητα από μία έως όλες, και περιέχει κάποιες ακμές του G που συνδέουν αυτές τις κορυφές. Οπότε λοιπόν, αν δείτε λίγο και το σχήμα από κάτω, εδώ έχουμε το κεντρικό γράφημα. Και με τα βελάκια γύρω-γύρω έχουμε διάφορα υπογραφήματά του, έτσι. Δηλαδή, εδώ στην αριστερή μεριά παρατηρήστε ότι έχουμε επιλέξει όλες τις κορυφές ανεξαιρέτως, τη V1, τη V2, τη V3, τη V4, τη V5, και έχουμε επιλέξει κάποιες από τις ακμές του αρχικού γραφήματος, έτσι. Έχουμε επιλέξει αυτήν εδώ την ακμή, αυτή την ακμή, αυτή την ακμή. Το σημαντικό στο υπογράφημα, όπως είναι και αυτονόητο βέβαια, είναι ότι μπορώ να επιλέξω μόνο ακμές του αρχικού γραφήματος, έτσι. Δεν μπορώ να πάω να βάλω μία ακμή η οποία δεν υπήρχε στο αρχικό γράφημα. Οπότε εδώ βλέπετε μια άλλη επιλογή κάποιων κορυφών, έτσι. Δεν έχουμε πάρει την κορυφή V5 και έχουμε πάρει όλες τις ακμές που συνδέουν τις τέσσερις κορυφές που έχουμε επιλέξει. Εδώ επίσης έχουμε επιλέξει δύο κορυφές, τη V2 και τη V3, και έχουμε επιλέξει και την ακμή που τη συνδέει. Εδώ στο γράφημα αυτό είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση, προσοχή. Έχει βάλει τις κορυφές V2, V3 και V4 και έχει επιλέξει από τις δύο ακμές που συνδέουν αυτές τις τρεις κορυφές στο αρχικό γράφημα, έχει επιλέξει λοιπόν τη μία. Εδώ στο δεξί τέλος υπογράφημα έχει επιλέξει τις τέσσερις κορυφές και έχει επιλέξει και τις τέσσερις ακμές που βλέπουμε στο σχήμα. Στην πραγματικότητα, για να γυρίσουμε πίσω στον ορισμό, έχω δικαίωμα να επιλέξω όποιες κορυφές θέλω και έχω το δικαίωμα να επιλέξω οποιασδήποτε από τις ακμές του αρχικού γραφήματος που συνδέουν αυτές τις κορυφές, όπως είναι πολύ λογικό. Βεβαίως δεν έχω δικαίωμα φυσικά να εμφανίσω κάποια ακμή που δεν υπήρχε στο αρχικό γράφημα. Ο ορισμός έρχεται και λέει ακριβώς αυτό, ο τυπικός ορισμός. Λέει ότι το βιτόνος, δηλαδή στο υπογράφημα το οποίο θα κατασκευάσω, το βιτόνος είναι ένα υποσύνολο των κορυφών και το έψιλον τόνος είναι ένα υποσύνολο των ακμών του αρχικού γραφήματος. Απλά θέτει μια προϋπόθεση ότι η ακμή που θα έχεις διαλέξει και θα την έχεις βάλει μέσα στο σύνολο έψιλον τόνος θα πρέπει υποχρεωτικά τα άκρα της να ανήκουν και τα δύο στο σύνολο κορυφών το οποίο έχεις επιλέξει. Προσοχή βεβαίως, αυτή η λεπτομέρεια δηλαδή καθορίζει και τον ορισμό του υπογραφήματος. Απαγορεύεται στο υπογράφημα να έχω μία ακμή που δεν ανήκει στο αρχικό γράφημα. Τώρα, πάμε να δούμε μία άσκηση η οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πολύ καλά τον ορισμό. Έχω ένα αρχικό γράφημα αυτό εδώ και με ρωτάει ποια από τα παρακάτω είναι υπογραφήματα του αρχικού γραφήματος, έτσι. Να παίξουμε πάνω στα όρια του ορισμού λοιπόν, ε. Το πρώτο δεν είναι, διότι παρατηρήστε ότι έχει βάλει και μία ακμή που δεν υπήρχε στο αρχικό γράφημα, τη V1, V3. Το δεύτερο είναι, έχει επιλέξει όλες τις κορυφές και όλες τις ακμές. Το τρίτο δεν είναι, έχει επιλέξει πάλι μία ακμή που δεν υπήρχε στο αρχικό γράφημα. Επίσης και αυτό δεν είναι, έτσι. Αυτό εδώ τώρα είναι υπογράφημα του αρχικού. Έχει επιλέξει κορυφές και έχει επιλέξει και μία από τις ακμές του αρχικού γραφήματος. Και αυτό εδώ είναι, έτσι. Επίσης αυτό εδώ τώρα δεν είναι. Έχει επιλέξει μεν κορυφές, αλλά έχει επιλέξει ακμή που δεν υπήρχε στο αρχικό γράφημα. Άρα λοιπόν η λεπτομέρεια που φαίνεται ήδη από τα παραδείγματα που κάναμε είναι το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται στην ουσία να έχω ακμές που δεν υπήρχαν στο αρχικό γράφημα. Μιλάμε για μέρος του γραφήματος, για κομμάτι του γραφήματος, του αρχικού, αυτό είναι η ουσία του υπογραφήματος. Οπότε λοιπόν θα πρέπει υποχρεωτικά να πάρω μόνο ακμές που υπήρχαν στο αρχικό γράφημα. Εδώ στο επόμενο παρατηρούμε ότι αυτό εδώ είναι υπογράφημα γιατί σέβεται τον ορισμό, έτσι. Έχω επιλέξει κορυφές και δεν έχω επιλέξει καμία ακμή. Έχω κάθε δικαίωμα να το κάνω αυτό. Αυτό είναι υπογράφημα λοιπόν του αρχικού. Και αυτό είναι υπογράφημα του αρχικού και αυτό είναι υπογράφημα του αρχικού λοιπόν. Αυτό εδώ τώρα δεν είναι υπογράφημα του αρχικού διότι έχει μία ακμή η οποία δεν υπήρχε στο αρχικό γράφημα. Εδώ έχουμε αρχίσει να επιλέγουμε δύο κορυφές όπως βλέπεις. Και βεβαίως στις κορυφές αυτές μπορώ να βάλω στο υπογράφημα που κατασκευάζω ακμές που συνέδεαν τις κορυφές που έχω επιλέξει, έτσι, στο αρχικό γράφημα.
Οπότε λοιπόν αυτό εδώ είναι επίσης υπογράφημα του αρχικού. Αυτή εδώ η κατασκευή είναι υπογράφημα του αρχικού. Έχω επιλέξει δύο κορυφές και έχω πάρει και την ακμή που συνέδει αυτές τις κορυφές. Ενώ εδώ δεν την έχω επιλέξει την ακμή αυτή. Απόλυτα νόμιμο με βάση τον ορισμό. Και βεβαίως ακόμα και μία κορυφή σκέτη της, άμα την επιλέξω. Όλα αυτά είναι υπογραφήματα του αρχικού. Επιλέγω τουλάχιστον μία κορυφή και επιλέγω ακμές που συνδέουν κορυφές που έχω επιλέξει στο αρχικό γράφημα. Αυτά λοιπόν σχετικά με το υπογράφημα. Στην ουσία στο υπογράφημα έκανα δύο επιλογές για να κάνω μια κατασκευή ενός υπογραφήματος. Η μία επιλογή ήταν ότι διάλεγα κορυφές και η άλλη επιλογή ήταν ότι διάλεγα ακμές του αρχικού γραφήματος πάντα, που συνέδεγαν αυτές τις κορυφές. Τώρα, η διαφορά του επαγόμενου υπογραφήματος είναι λεπτή αλλά ουσιαστική. Λέει ότι επαγόμενο υπογράφημα του G καλείται πάλι ένα γράφημα G τόνος, Σ, Β τόνος, Ε τόνος, όπου και πάλι περιέχει κάποιες κορυφές του G, δηλαδή μου δίνει το δικαίωμα να επιλέξω όσες κορυφές θέλω. Από το αρχικό γράφημα, εδώ πέρα είναι το κρίσιμο σημείο βεβαίως, έτσι, εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, μεγάλη προσοχή, όπου δεν έχω πλέον δικαίωμα επιλογής ακμών. Αυτό καθορίζεται μονοσήμαντα, δηλαδή περιέχει υποχρεωτικά όλες τις ακμές του G που συνδέουν αυτές τις κορυφές. Άρα δεν τίθεται θέμα επιλογής ακμών, έτσι. Υποχρεωτικά θα πάρουμε όλες τις ακμές του G που συνδέουν τις κορυφές που έχουμε επιλέξει. Άρα λοιπόν στο επαγόμενο υπογράφημα τίθεται μόνο το θέμα της επιλογής κορυφών. Οι ακμές θα έρθουν μόνες τους. Οπότε στο πρώτο παράδειγμα για να δούμε κάτω, έχω επιλέξει και τις 5 κορυφές του γραφήματος και αναγκαστικά έρχονται όλες οι ακμές του αρχικού γραφήματος. Άρα εδώ ξαναλέω ότι θέτει θέμα μόνο επιλογής των κορυφών. Εδώ δηλαδή στο επόμενο γράφημα που βλέπεις εδώ κάτω αριστερά, διαλέγω τις κορυφές V1, V2, V3, V4, έτσι, και μου έρχονται υποχρεωτικά οι ακμές που συνδέουν αυτές τις κορυφές. Υποχρεωτικά όλες οι ακμές που συνδέουν αυτές τις κορυφές στο αρχικό γράφημα. Παρατήρησε το αρχικό γράφημα, να το σπάσουμε λίγο, ότι στην πραγματικότητα αυτές οι κορυφές συνδέονται μεταξύ τους με ακριβώς αυτές τις ακμές που έχουμε ζωγραφίσει. Τέλειως ανάλογα τώρα τα υπόλοιπα παραδείγματα. Έχω επιλέξει εδώ αυτές τις δύο κορυφές και ήρθε η ακμή. Εδώ τώρα θυμηθείτε λίγο και το παράδειγμα στην προηγούμενη διαφάνεια, όπου είχα διαλέξει τις ίδιες κορυφές, τη V2, τη V3 και τη V4, και δεν είχα βάλει την ακμή από το V3 στο V4, γιατί είχα δικαίωμα επιλογής ακμών. Εδώ δεν έχω δικαιώματα επιλογής ακμών. Θα πάρω, παίρνω τη V2, τη V3 και V4 αρχικά. Υποχρεωτικά θα έρθουν οι ακμές που συνδέουν αυτές τις κορυφές στο αρχικό γράφημα. Άρα λοιπόν έρχεται η ακμή που συνδέει το V2 με το V3 και έρχεται και η ακμή που συνδέει το V3 με το V4. Όπως παρατηρείτε, έρχονται πάντα βεβαίως οι ακμές του αρχικού γραφήματος που συνδέουν αυτές τις κορυφές, έτσι. Άρα λοιπόν πάλι θα έχω ένα μέρος του γραφήματος, ένα μέρος του γραφήματος όμως που καθορίζεται μονοσήμαντα από τις κορυφές τις οποίες επιλέγω. Τέλειως ανάλογο και εδώ το παράδειγμα, διαλέγω τη V2, διαλέγω τη V3, διαλέγω τη V5, διαλέγω τη V4, έρχονται υποχρεωτικά οι ακμές γύρω-γύρω, που συνδέουν αυτές τις κορυφές στο αρχικό γράφημα και έχω φτιάξει ένα επαγόμενο υπογράφημα. Στην πραγματικότητα τώρα, άμα σας ρωτούσα πόσα επαγόμενα υπογραφήματα έχει αυτό εδώ το γράφημα, αυτό καθορίζεται από τις επιλογές κορυφών, έτσι. Άρα λοιπόν μπορώ να επιλέξω μία κορυφή, να κάνουμε και λίγο συνδυαστική, οπότε θα προκύψουν 5 επαγόμενα υπογραφήματα. Μπορώ να διαλέξω 2 κορυφές, οι ακμές θα έρθουν με μοναδικό τρόπο, οπότε θα προκύψουν άλλα 5 ανά 2 γραφήματα. Μπορώ να επιλέξω 3 κορυφές για να φτιάξω ένα επαγόμενο υπογράφημα. Μπορώ να επιλέξω 4 κορυφές, άρα θα έχω το 5 ανά 4 και επίσης μπορεί να επιλέξω όλες τις κορυφές, οπότε θα προκύψει το ίδιο το αρχικό γράφημα. Τόσα είναι τα επαγόμενα υπογραφήματα για ένα γράφημα με 5 κορυφές. Αν εδώ θυμηθούμε λίγο και από συνδυαστική, αυτό εδώ μας κάνει 2 στην 5η - 1. Οπότε λοιπόν ένα γράφημα 5 κορυφών έχει 31 υπογραφήματα. Πολύ σημαντικές και ασκήσεις κατανόησης που θα δούμε σε λιγάκι, για να μπούμε στη διαδικασία κατασκευής εμείς οι ίδιοι των υπογραφημάτων. Άρα τώρα εδώ, τώρα στα παραδείγματα που βλέπουμε, έχουμε το ίδιο γράφημα και μας ρωτάει ποια είναι επαγόμενα υπογραφήματα του αρχικού γραφήματος. Στην περίπτωση αυτή τώρα έχουμε εδώ πέρα θέμα, γιατί όπως είπαμε πρέπει να επιλέγω μόνο κορυφές, οι ακμές έρχονται μόνες τους. Οπότε αν τσιμπήσω 3 κορυφές και τις 3 κορυφές μάλλον που είναι μια νόμιμη επιλογή, τότε αυτομάτως το μόνο σχήμα το οποίο μπορεί να προκύψει είναι αυτό που βλέπουμε εδώ. Αυτό είναι το σωστό, γιατί έρχονται υποχρεωτικά οι ακμές του αρχικού γραφήματος που συνδέουν αυτές τις κορυφές. Φυσικά δεν μπορεί να προκύψει κάποια ακμή η οποία δεν υπήρχε στο αρχικό γράφημα, όπως αυτά τα 3 χ που έχουμε βάλει. Φυσικά ωστόσο δεν μπορούμε να επιλέξουμε και κάποιες από τις ακμές στο επαγόμενο υπογράφημα. Οι ακμές πρέπει να έρθουν υποχρεωτικά όσες είχε το αρχικό γράφημα στις κορυφές που έχω επιλέξει. Άρα λοιπόν χ σε όλα αυτά τα παραδείγματα. Τώρα, αν επιλέξω 2 κορυφές του αρχικού γραφήματος, ένας τρόπος είναι να πάρω τη V1 και τη V2 και θα έρθει υποχρεωτικά
και η ακμή που του συνδέει, άρα αυτό είναι σωστό, ενώ αυτό εδώ είναι λάθος. Επίσης, αν πάρω τις κορυφές Β1 και Β3, υποχρεωτικά θα έρθουν και οι ακμές που συνδέουν αυτές τις κορυφές, που εδώ δεν τις συνδέει καμία, άρα αυτό είναι σωστό και αυτό εδώ είναι λάθος. Αν πάρω τη Β2 και τη Β3, που είναι η άλλη επιλογή δύο κορυφών, τότε θα μου έρθει και υποχρεωτικά η ακμή που συνδέει αυτές τις δύο κορυφές, άρα αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθος. Αν επιλέξω μία κορυφή μόνη της απόλυτα νόμιμο με βάση τον ορισμό, μία κορυφή, είτε η Β1, είτε η Β2, είτε η Β3, είναι συνολικά επαγόμενα υπογραφήματα του αρχικού γραφήματος. Αυτά λοιπόν σχετικά με τους ορισμούς του υπογραφήματος και του υπαγόμενου γραφήματος. Βλέπετε ότι το υπογράφημα είναι πολύ πιο ευέλικτο, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να επιλέξεις και κορυφές και ακμές. Όταν θα θες να αναφερθείς σε ένα μέρος του γραφήματος, θα αναφέρεσαι συνήθως με τον ορισμό του υπογραφήματος. Το επαγόμενο υπογράφημα θα το συναντήσεις σε κάποιες εκφωνήσεις όταν θέλουν να κατασκευάσουν ένα συγκεκριμένο τύπο άσκησης. Αυτά λοιπόν σχετικά με τους εισαγωγικούς ορισμούς που τους κλείνουμε εδώ πέρα. Όλοι οι εισαγωγικοί ορισμοί είναι βαθιά προαπαιτούμενα όσον αφορά τα μαθήματα τα οποία θα ακολουθήσουν. Απομονώνουμε τους ορισμούς, τους κατανοούμε τέλεια. Αυτό γίνεται με την επίλυση πολλών ασκήσεων και το ξαναλέω τώρα, όπως είπαμε και στην αρχή του μαθήματος, απόλυτη έμφαση στα σωστά λάθος τα οποία έχουμε στο τέλος κάθε μαθήματος. Ο τρόπος σκέψης στα σωστά λάθος θα είναι πολύ σημαντικός και εφόσον μπορέσουμε αυτά να τα αποδομήσουμε και να τα βάλουμε καλά μέσα στον εγκέφαλο, θα μπορούμε να πάμε πολύ πολύ καλά στα σωστά λάθος της θεωρίας γράφων, το οποίο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό.